Κυρίες και κύριοι, το παρόν σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τρία μέρη. Τη χορήγηση των μικροπιστώσεων και το πλαίσιο που τις διέπει, ρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και διάφορες άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών, όπως μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν τα αναδρομικά των συντάξεων που ταλαιπωρούν χιλιάδες συνταξιούχους από τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που έχουν επιβληθεί και δυστυχώς με την παρούσα διάταξη που εισάγεται στο σχέδιο νόμου δεν επιλύεται ουσιαστικά το πρόβλημα, καθώς επίσης και την τροποποίηση του νόμου 4364 του 2016 σχετικά με την κοινοτική οδηγία 97 του 2016 για θέματα ασφάλισης και αντασφάλισης. Επιτρέψτε μου όμως σήμερα, κατά την πρώτη ανάγνωση, να σταθώ στο πρώτο μέρος για τη χορήγηση των μικροχρηματοδοτήσεων. Η χορήγηση αυτών των μικροπιστώσεων, δηλαδή δανειακών ενισχύσεων μικρών ποσών, δεν είναι καινούριο φρούτο. Νομίζω ότι ήδη κατατέθηκε και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και κατά το παρελθόν υπήρξαν προγράμματα υποτιθέμενης ενίσχυσης των πολύ μικρών επιχειρήσεων με αντίστοιχες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατευθύνσεις, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί στον ένα ή τον άλλο βαθμό στα κράτη-μέλη και στην πράξη απέκλειαν δεκάδες χιλιάδες πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενίοτε ασχολείται με τις λεγόμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς αυτές αφορούν σημαντικό μέρος του συνολικού κοινωνικού κεφαλαίου κάθε χώρας. Σε ορισμένες χώρες, μάλιστα, η βαρύτητά τους είναι ακόμα πιο σημαντική, όπως στη χώρα μας. Με βάση στοιχεία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτο τρίμηνο του 2016, το 96,8% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές, δηλαδή έως 9 άτομα προσωπικό, έναντι του 93% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποσοστό αρκετά αυξημένο. Η ίδια εισηγητική έκθεση επιβεβαιώνει του λόγου του αληθές, αφού για την κατάρτισή του έχουν ληφθεί υπόψη κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Κώδικα Καλής Πρακτικής για την παροχή μικροπιστώσεων. Σχετική προεργασία για το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο έχει γίνει και επί ΣΥΡΙΖΑ, ακούσαμε και πριν από λίγο από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται να χτίσει πάνω στα θεμέλια που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο σε αυτό το νομοσχέδιο, αλλά μιας και συζητάμε γι' αυτό. Και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ το χαρακτηρίζει και ως πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και φυσικά το στηρίζει και το κίνημα αλλαγής. Για να δούμε όμως τις πραγματικές στοχεύσεις αυτών των διατάξεων και γιατί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, κίνημα αλλαγής συγκλίνουν θετικά. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι το σχέδιο νόμου έρχεται να καλύψει το κενό χρηματοδότησης που έχουν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό. Είναι δεδομένο ότι πρόκειται για εκείνες τις επιχειρήσεις που συστηματικά αποκλείονται από τα κατά καιρούς χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω μιας σειράς κριτηρίων που θέτουν τα διάφορα προγράμματα αλλά και οι ίδιες οι τράπεζες. Αυτό επιβεβαιώνουν και τα ίδια τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας όσον αφορά ορισμένα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν τεθεί σε λειτουργία αυτή την περίοδο. Ενδεικτικά, στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, στην πρώτη φάση μπήκαν περίπου 56.000 επιχειρήσεις, ήταν εξ αρχής εκτός οι αυτοαπασχολούμενοι, χωρίς προσωπικό, και σε δεύτερη φάση εντάχθηκαν και αυτοί. Και στη δανειοδότηση μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικότητας 2, περίπου 10.000, όπου επίσης δεν περιλαμβάνονται οι μικροί. Είναι δεδομένο ότι η πλειοψηφία τους δεν αφορά αυτοαπασχολούμενους χωρίς προσωπικό. Στην πράξη, το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί και έμεση παραδοχή, θα έλεγα, της κυβέρνησης, ότι η πολυδιαφημιζόμενη στήριξη όλων των επιχειρήσεων μέσω των λεγόμενων οριζόντιων μέτρων στήριξης που πάρθηκαν λόγω κορονοϊού αφορούσε για μια ακόμη φορά τους λίγους και εκλεκτούς και όχι τη μεγάλη πλειοψηφία αυτοαπασχολούμενων και μικρών εμπόρων, βιοτεχνών και άλλων επαγγελματιών. Τι σε γενικές γραμμές προβλέπουν οι διατάξεις αυτές του πρώτου μέρους? Με την ίδρυση ιδρυμάτων ανωνύμων εταιριών για τη χορήγηση των μικροπιστώσεων, στην πράξη οικοδομείται παράλληλα άτυπα πιστωτικά ιδρύματα.
με τη βούλα της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού αυτή θα δίνει την άδεια λειτουργίας, με διάθεση αρχικού μετοχικού κεφαλαίου 400.000 ευρώ, και ποιοι θα είναι οι πρόθυμοι που θα μπουν στο παιχνίδι. Ήδη έχουν δοθεί στο φως της δημοσιότητας ποιες εταιρείες ενδιαφέρονται. Εταιρείες πληρωμών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, κινητής τηλεφωνίας, στοιχημάτων, εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αλλά και κοινοφελή ιδρύματα, ακόμα και μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες. Ως προς τους όρους της χορήγησης της μικροχρηματοδότησης, ενώ δεν παρέχεται εμπράγματι ασφάλεια από τον δικαιούχο με βάση το άρθρο 17, παράγραφος 1, στην παράγραφο 3, στην ουσία το αναιρεί, αναφέροντας ότι το ίδρυμα μπορεί να απαιτεί εγγύηση πριν από τη χορήγηση της χρηματοδότησης. Δηλαδή, τι είδους εγγύησης? Να βάλει ενέχειρο μέρος κινητής, ακίνητης περιουσίας? Θέλουμε περισσότερες εξηγήσεις, κύριε Υπουργέ, γύρω από αυτά τα ζητήματα. Επιπλέον, αυτά τα ιδρύματα θα χορηγούν μικροπιστώσεις με διάφορες μορφές ποσού μέχρι 25.000 ευρώ σε δικαιούχους, όπως οι πολύ μικρές οντότητες, φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών οντοτήτων και φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ανέργους, όσοι είναι σε αναστολή ή έχει μειωθεί ο χρόνος εργασίας τους. Και εδώ τα πράγματα είναι ασαφή. Ως δικαιούχοι αυτής της περίπτωσης αναφέρονται φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως προείπα, δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής, καθώς και φυσικά πρόσωπα για κάλυψη δαπανών που σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με την εκπαίδευση ή με την εκπαίδευσή τους ή σχέση μαθητείας. Οι δυνητικοί δικαιούχοι αυτής της περίπτωσης θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και των καθήλων αρμοδίων κατά περίπτωση υπουργών. Δηλαδή, ο κάθε υπουργός και η κάθε κυβέρνηση θα κρίνει κάθε φορά ποιοι πληρούν προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό το πρόγραμμα. Οι εταιρείες αυτές μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων με συνεπένδυση από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και να λαμβάνουν εγγυήσεις από το ελληνικό δημόσιο, ενώ επιτρέπεται να μετέχει σε αυτά τα προγράμματα και η ελληνική αναπτυξιακή εταιρεία. Κυρίες και κύριοι, η δεκαετή καπιταλιστική κρίση είχε άμεση αρνητική επίδραση και στην ίδια την οικονομική δραστηριότητα των αυτοαπασχολούμενων, στην πλειοψηφία των κλάδων. Πολύ περισσότερο τώρα, με τη νέα πιο βαθιά παγκόσμια καπιταλιστική κρίση που ήδη ζούμε και ήδη επιταχύνεται λόγω και της πανδημίας και σε συνδυασμό με τη συνέχιση αντιλαϊκών πολιτικών, με τα πρόσφατα επαχθή μέτρα και τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, που θα έχει ακόμα πιο δραματικές συνέπειες για τους αυτοαπασχολούμενους. Πάρα πολλοί από αυτούς ανεβαίνουν ένα γολγοθά ρυθμίσεων, δόσεων, με την εφορία και τις τράπεζες να τους κυνηγούν καθημερινά, σε συνδυασμό με τις καθημερινές ανάγκες επιβίωσης της οικογένειάς τους. Είναι αυτοί που μαζί με τους μισθωτούς, τη μικρομεσαία αγροτιά, πληρώνουν ακριβά το μάρμαρο της καπιταλιστικής κρίσης των προηγούμενων χρόνων και συνεχίζουν να υφίστανται τις συνέπειες των αντιλαϊκών πολιτικών και του οξυμένου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγαλύτερων καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για τη στήριξη της οικονομίας είναι τουλάχιστον ανεπαρκή μπροστά στο μέγεθος των οικονομικών συνεπειών που αντιμετωπίζουν οι χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι. Είτε γιατί οι ίδιοι έχουν κλείσει τις μικροεπιχειρήσεις τους λόγω των έκτακτων μέτρων, είτε λόγω της δραματικής μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας που αγκαλιάζει όλους τους κλάδους. Τα μέτρα και οι ενισχύσεις αφορούν κυρίως την ικανοποίηση των απαιτήσεων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, προσφέροντάς τους ζεστό χρήμα, σπαρταριστό και άλλες διάφορες διευκολύνσεις. Μπορεί η κυβέρνηση να δίνει αναστολή στις προθεσμίες για μια σειρά οικονομικές υποχρεώσεις στην εφορία, στο ταμείο, στις τράπεζες, ωστόσο αυτές θα επιστρέψουν πολλαπλάσιες το αμέσως επόμενο διάστημα. Χιλιάδες είναι αυτοί που θα δουν τα χρέη τους να αυξάνονται, που θα δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, οι οποίες συγκεντρώνονται στους αμέσως επόμενους μήνες. Το ενδεχόμενο να υπάρξουν και κλεισίματα επιχειρήσεων, δεκάδες χιλιάδες νέοι άνεργοι.
Παραμένει η συσσόρευση χρεών και οικονομικών υποχρεώσεων των αυτοαπασχολούμενων, το ίδιο και οι αυστηροποιημένες πολιτικές ίσπραξης, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, τα κόκκινα δάνεια και σε κάθε περίπτωση οι χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό και μικροεπιχειρήσεις θα συνεχίσουν βέβαια να δίνουν τη μάχη της επιβίωσης με διαφοροποιήσεις βέβαια από κλάδο σε κλάδο. Για τους παραπάνω λόγους απορρίπτουμε τη λογική των οριζόντιων μέτρων στήριξης που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση μέσω ανακοίνωσης των ΚΑΔ που εντάσσονται στα έκτακτα μέτρα και την καλούμε να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης αυτών που έχουν πραγματικά ανάγκη ακόμα και επιβίωσης. Τα παραπάνω πιστεύουμε ότι τα λαμβάνει υπόψη της η κυβέρνηση. Γι' αυτό άλλωστε και παράλληλα με τα υπόλοιπα μέτρα που προβάλλει ότι πήρε, για παράδειγμα επιστρεπτέα προκαταβολή, επίδομα ειδικού σκοπού, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και άλλα, αναδεικνύει ότι με το μέτρο αυτό των μικροπιστώσεων λύνει το πρόβλημα της ρευστότητας των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο όμως μέτρο δεν δίνει μόνιμη ουσιαστική διέξοδο για την πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων και μικροεπαγγελματιών. Στην καλύτερη περίπτωση, ποσά έως 25.000 ευρώ μπορεί να λειτουργήσουν ως ένα κεφάλαιο επανακίνησης ή να βοηθήσουν να μετατεθούν χρέη προς τα πίσω χρονικά. Όμως, στις συνθήκες αβεβαιότητας που ήδη δημιουργεί η κρίση και η χαμηλή τζίρη στους περισσότερους κλάδους, η αποπληρωμή αυτών των δανείων μικρών ποσών θα έρθουν να προστεθούν ως ένα ακόμη βραχνάς για πολύ μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν με πολύ χαμηλούς τζίρους ούτως ή άλλως. Και αυτό με δεδομένο ότι ένα σημαντικό τμήμα μικρών παραμένει χρεωμένο από τα προηγούμενα χρόνια, ενώ διατηρούνται όλα εκείνα τα μέτρα που συμπιέζουν τα εισοδήματα των αυτοαπασχολούμενων και μικροεπαγγελματιών, δηλαδή η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, η προκαταβολή φόρου, ο έμφυα και άλλα πολλά. Με βάση τα παραπάνω απαιτείται, και αυτή είναι η θέση του ΚΚΕ, ένα συνδυασμός μέτρων που να περιορίζουν τα προβλήματα και να διαμορφώνουν ορισμένες προϋποθέσεις επιβίωσης για το αμέσως επόμενο διάστημα. Όπως πρώτον, η επανένταξη των αυτοαπασχολούμενων στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ. Δύο, η διαγραφή τμήματος των χρεών προς τις τράπεζες και την εφορία. Τρία, απαλλαγή των αυτοαπασχολούμενων από την καταβολή εισφορών ατομικής ασφάλισης για το διάστημα Φλεβάρι-Μάη, χωρίς απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και για τους επόμενους μήνες, με το κράτος να καλύπτει πλήρως τις ασφαλιστικές τους εισφορές, συνταξιοδοτικές και υγείας. Η δυνατότητα χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας. Και τέσσερα, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, της καταβολής του έμφυα και της προκαταβολής φόρου, καταρχήν για τα έτη 2019-2020, στην προοπτική βέβαια οριστικής κατάργησής τους. Χωρίς αυτά, η αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων απλά μεταθέτει τα διέξοδα για το αμέσως επόμενο διάστημα. Ωστόσο, η κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, αρνούνται συστηματικά να προχωρήσει στα παραπάνω μέτρα στήριξης, επιβεβαιώνοντας ότι δεν σκοπεύει να δώσει λύση στα πραγματικά προβλήματα των αυτοαπασχολουμένων. Η μόνιμη εποδός είναι «δεν αντέχει η οικονομία». Βέβαια, αυτή συντρίβεται κάτω από το χορό των δισεκατομμυρίων που έχει στηθεί για να σωθούν και να ανακάψουν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Για μια ακόμη φορά, οι αυτοαπασχολούμενοι θα βρεθούν από την πλευρά αυτών που θα πληρώσουν την ύφη μέσω της φοροαφέμαξης, της διαρκούς περιστολής κοινωνικών δικαιωμάτων και παροχών. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου δεν εξασφαλίζουν καμιά ουσιαστική προστασία στον δανειολήπτη και από αυτή την άποψη θα τον φορτώσετε με νέα βάρη επί της ουσίας, τα οποία θα προσθεθούν στα ήδη υπάρχοντα. Δηλαδή, πάτε να τον βάλετε σε νέες περιπέτειες. Οι όροι δανειοδότησης θα είναι κομμένοι και ραμμένοι στις απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων. Δεν λαμβάνεται καμία πρόβλεψη σε σχέση με σημαντικές πλευρές της δανειοδότησης, όπως το προβλεπόμενο επιτόκιο, η διαδικασία ανεξόφλητων οφειλών, ενώ σε περίπτωση μη εξυπηρετούμενης οφειλής θα εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στον κώδικα δεοντολογίας τραπεζών. Δεν είναι απορίας άξιων επιπλέον γιατί δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών ιδρυμάτων χορήγησης δανείων μικροπιστώσεων. Ο κύριος Γεωργιάδης πριν από μέρες είχε πει ότι με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται, λέει, το κοβληφία και κάποια άλλα τα οποία είπε. Υπάρχει και αντίλογος σε αυτό.
ότι έτσι όπως το κάνετε, εκεί θα οδηγηθούμε. Και μάλιστα στην νόμιμη τοκογλυφία και με τη βούλα της Τράπεζας της Ελλάδος. Καταρχήν, αν ήθελε η κυβέρνηση να μην πέφτουν οι αυτοαπασχολούμενοι και τα λαϊκά στρώματα στα νύχια τοκογλύφων, ας έπαιρνε ουσιαστικά μέτρα στήριξης όπως αυτά τα οποία σας ανέφερα προηγουμένως. Επιπλέον, γιατί δεν μπορεί, για παράδειγμα, οι χρηματοδοτήσεις αυτές να διοχετευθούν μέσω συγκεκριμένων κρατικών προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μικροεπιχειρήσεων με χαμηλά επιτόκια? Αν και θα μπορούσε αυτό να γίνει, στην πράξη δεν το κάνετε. Αντίθετα, τα ιδρύματα αυτά θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ζεστό χρήμα μέσω ΕΣΠΑ, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο θα προωθούν στους ενδιαφερόμενους και βεβαίως θα έχουν και το αντίστοιχο ποσοστό κέρδους εγγυημένο από το κράτος χωρίς καμία απολύτως χασούρα. Σίγουρη δηλαδή κερδοφορία. Στην πράξη πρόκειται για ένα καθαρό δωράκι προς τις επιχειρήσεις αυτές. Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Στις επόμενες συνεδριάσεις φυσικά θα δούμε και τα άλλα μέρη, τις άλλες πλευρές που εισάγει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Ευχαριστώ.